Καλημέρα, Ρένα Μαυρίδου. Καλημέρα, Κατερίνα. Πάμε να Καλημέρα διαβάσουμε. και στους ακροατές μας και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Υπέροχα. Πάμε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το πώς ξεκινάει το βιβλίο με το μυστήριο της κάλτσας που χάθηκε στο πλυντήριο. Μια φορά και έναν καιρό, μέσα σε ένα μεγάλο συρτάρι που μοσχοβολούσε σαπούνι λεβάντας, ζούσε μια όμορφη και ξακουστή κάλτσα, η Μουντζούρα. Η Μουντζούρα ήταν μια κάλτσα πολύ διάσημη ανάμεσα στις άλλες κάλτσες. Αυτό που την έκανε να ξεχωρίζει ήταν τα μοναδικά της χρώματα που τα μάζευε από όλες τις πλύσεις μέσα στις οποίες βουτούσε μόνη της χωρίς κανένας να τη βάζει. Ήταν φοβερό. Κάθε φορά που η μαμά ξεχώριζε τα ρούχα για το πλυντήριο, όλες οι άλλες κάλτσες έτρεχαν για να κρυφτούν. Όμως η ατρόμητη Μουντζούρα έτρεχε και βουτούσε μέσα μόνη της όταν η μαμά δεν έβλεπε. «Κορίτσια, κορίτσια», φώναζαν μεταξύ τους. «Τρέξτε, η Μουντζούρα τα κατάφερε και γύρισε πάλι πίσω. Ελάτε να δούμε τα καινούργια της χρώματα». «Δεν άντεξα, γονάτισα». Για πες μας, Ρένα, σε τι περιπέτειες μπλέκει αυτή η κάλτσα? Λοιπόν, η κάλτσα μας η Μουντζούρα είναι μια κάλτσα η οποία πιστεύει σε έναν δικό της κόσμο και δεν σταματάει μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι μάλλον να καταφέρει να τον βρει. Είναι ένα παραμύθι, μάλλον απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, που μέσα από την τρυφερή ιστορία δύο πολύ διαφορετικών καλτσών, της Μουντζούρας και της φίλης της, βλέπουμε την αξία της φιλίας, της εμπιστοσύνης, της πίστης στα όνειρά μας και βλέπουμε πόσα μπορούμε να καταφέρουμε όταν με γενναιότητα αποφασίζουμε να στηρίξουμε τα πιστεύω μας και να φτιάξουμε τον κόσμο μας όπως εμείς το θέλουμε. Γιατί η Μουντζούρα πιστεύει ότι οι κάλτσες που χάνονται στο πλυντήριο πηγαίνουν σε έναν κόσμο πολύ καλύτερο. Εμένα το βιβλίο μου έκανε κάτι σαν ύμνος προς ενάντια σε όλες τις κοινωνικές συμβάσεις που μας θέλουν να ζούμε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, να είμαστε σε κάποια συγκεκριμένα κουτάκια, αλλά εμείς, η ψυχή του ανθρώπου, πάντα θέλει να δραπετεύει στο κάτι διαφορετικό. Αυτό το βιβλίο μου άρεσε γιατί δίνει το θάρρος στα παιδιά να είναι διαφορετικά, να μην μπαίνουν μέσα σε αυτά τα κουτάκια. Ναι. Αυτό είναι το μήνυμα που έλαβα εγώ. Είναι κάτι το οποίο ήθελα να περάσουμε και αυτό ακριβώς και να το συζητήσουμε με τα παιδιά, γιατί κάποια πράγματα είναι η αλήθεια, είναι καλό να τα συζητάμε με τα παιδιά μας από όταν είναι ακόμη μικρά και να γίνονται κτήμα τους, ότι θα πρέπει να πιστεύουν στον εαυτό τους, τη διαφορετικότητά τους και να αισθάνονται ελεύθερα να κινηθούν μέσα στον κόσμο. Ακριβώς όπως το είπες, να βγούμε από τις κοινωνικές συμβάσεις πια και τα κουτάκια. Είδαμε, βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους να καταπιέζονται, ανθρώπους να λιδωρούνται για το γεγονός ότι είναι κάπως διαφορετική από αυτό που θέλει η κοινωνική σύμβαση και αυτό βγάζει στην πραγματικότητα περισσότερο μίσος στην κοινωνία όταν καταπιέζονται αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό πιστεύω ότι και αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσουμε μικρή-μεγάλη για να απελευθερωθούμε λίγο και για να μην αντιδρούμε, γιατί μας βγαίνει σε θυμό όλο αυτό στην κοινωνία και είδαμε ότι αυτό δεν πήγε καλά, Ρένα μου. Δεν πήγε καλά και νομίζω ότι πρέπει λίγο η κοινωνία μας να γίνει λίγο ομορφότερη, με λίγο μεγαλύτερη, λίγο περισσότερη αγάπη. Αυτά τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι ναι, φέρνουν χυμό και όταν μιλάμε για τη διαφορετικότητα, έχει πολλές παραμέτρους. Έχει να κάνει με έντονη διαφορετικότητα και έχει να κάνει πια και με το ότι αλήθεια κανένας μας δεν μοιάζει με κάποιον άλλον και κάθε μέρα μπαίνουμε μέσα στο τρυπάκι όλοι μας να μοιάξουμε και να είμαστε κάτι άλλο από αυτό που θέλουμε. Ρένα, είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεις να γράψεις ένα παιδικό βιβλίο? Είναι η πρώτη φορά που εκδίδουμε με τις εκδόσεις iWrite. Είναι ένας εκδοτικός οίκος που στηρίζουμε πολύ αγάπη τον Έλληνα συγγραφέα. Είναι το πρώτο από τα παιδικά βιβλία που έχω γράψει που εκδίδεται πια. Νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα στο μέλλον. Το εύχομαι, σου εύχομαι καλή επιτυχία, σου εύχομαι η κάλτσα να είναι καλό ταξίδι και πραγματικά είναι ένα βιβλίο το οποίο το αγάπησα πάρα πολύ. Να έχεις μια υπέροχη μέρα, θα χαρώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τις εκδόσεις iWrite που μου δίνετε τη δυνατότητα να χαρίσω σε έναν ακροατή το μυστήριο της κάλτσας που χάθηκε στο πλυντήριο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία και να έχεις... Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μου. Να πούμε λίγο πριν να κλείσουμε μόνο ότι οι φίλοι που θέλουν να βρουν το μυστήριο της κάλυψης που χάθηκε στο πλυντήριο μπορούν να το βρουν στο site του εκδοτικού μας οίκου iRight.gr και επίσης και σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ.